Πάμε στο να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Βασίλη Νανόπουλο, γιατί έχουμε μία σειρά από σημαντικά έργα στην περιοχή, τα οποία και ανακοινώθηκαν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Νομίζω, έτσι από την τελευταία φορά που τα είχαμε πει, είχατε δώσει μια συγκεκριμένη δέσμευση για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα με τις αρχές της νέας χρονιάς. Και αυτή η δέσμευση περιλαμβάνει την περαιτέρω παραγωγή έργου. Βλέπω νέο κλειστό γυμναστήριο, μουσείο μικρασιατών, αποκατάσταση χαδά χιλιομοδίου, το δρόμο των Κεχρεών, αλλά και άλλα ζητήματα. Να ξεκινήσουμε να τα αναλύουμε ένα-ένα. Είναι έργα τα οποία γίνονται σε συνεργασία και με την Περιφερειακή Αρχή. Προφανώς αποτελούν μια πολιτική που έχετε θέσει και εσείς μπροστά. Και ένα μικρό δείγμα ουσιαστικά το ότι θα ακολουθήσει. Καλησπέρα σας. Έχουμε ένα καλό ξεκίνημα από ό,τι φαίνεται στην καινούργια χρονιά. Και τα έργα τα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως και τα οποία παρουσιάσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Γκιολή και για τα οποία έχει ήδη δεσμευτεί ο κύριος Νίκας και τα έχει εξαγγείλει, είναι σημαντικά έργα. Παραδείγματος χάρη το έργο της αποκατάστασης του χαδά στο Χιλιομόδι. Έχουμε έναν χαδά ο οποίος μας εξυπηρετεί για μια σειρά από χρόνια, αλλά τώρα που η Τέρνα και η Περιφέρεια θα αναλάβουν τη διαχείριση των απορριμμάτων, εμείς προετοιμαζόμαστε για το κλείσιμο και την αποκατάστασή του. Αυτό το έργο θα γίνει μέσα από το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτς, έτσι. Βεβαίως, θα το εντάξουμε το έργο στο Αντώνη Στρίτσης. Έχουμε πάρει την μελέτη την οποία είχε η Περιφέρεια από το 2014 εκπονήσει και την επικαιροποίησε το 2018, για μην έχουμε μια καινούργια τώρα μελέτη, και υποβάλλουμε το έργο στο πρόγραμμα Τρίτσης και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία και πιστεύουμε σύντομα, όταν θα πάψει η λειτουργία της χωματερής, να μπορέσουμε να την αποκαταστήσουμε. Πολύ σοβαρό αυτό για το περιβάλλον και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα έλεγε κανείς ως πρώτο, αλλά πολύ σοβαρό για την επόμενη μέρα και σίγουρα και για τον τόπο και για την αναπτυξιακή δυνατότητα που δίνει η χρήση ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου. Τι προγραμματίζετε με αυτό? Το είχαμε από παλιά αυτό το έργο στα σχέδια και το συζητούσαμε με την Περιφέρεια και πρόσφατα όταν ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Υπουργό τον κύριο Αβγενάκη του έθεσε το ζήτημα και εφόσον έγινε δεκτό και το πληροφορήθηκα αυτό η Περιφέρεια και ο Δήμος συνεργάζονται για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για να δώσουμε στους πολίτες στην Κόρινθο εκείνο το οποίο χρειάζονται. Έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο, δεν αρκεί όμως. Χρειαζόμαστε και ένα δεύτερο, το οποίο θα έχει και κολυμβητήριο με Ολυμπιακές προδιαγραφές και είναι κάτι σημαντικό. Έχει βρεθεί ο χώρος, έχει αποτυπωθεί, να το πούμε έτσι. Και το Δήμο Κορινθίων. Από τη μία, αν έχει βρεθεί ο χώρος, και από την άλλη, αν υπάρχουν και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο χώρος υπάρχει και τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι εκείνα τα οποία υποσχέθηκε ο Υπουργός στον Περιφερειάρχη ότι θα μας εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα θα μας το χρηματοδοτήσει το έργο, το οποίο είναι σημαντικό. Μου είπατε νωρίτερα για την υπόθεση που έχει να κάνει με την μελέτη για τον ΧΑΔΑ, όμως υπάρχει και μια μελέτη για την αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης σε μια περιοχή πολύ σημαντική όπως είναι το λιμάνι των Κεχρεών. Εκεί στο λιμάνι των Κεχρεών, όπως ξέρετε, εκεί που ήρθε ο Απόστολος Παύλος για να κηρύξει στην Κόρινθο, υπάρχουν σημαντικές αρχαιότητες. Έχουν γίνει ένας καφές τελευταία σε δύο σημεία, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να τα απολαμβάνουν οι επισκέπτες, αλλά μεταξύ των δύο χώρων υπάρχει πρόβλημα διάβρωσης της ακτής και καταστροφής του δρόμου που υπάρχει. Η Περιφέρεια κάνει τη μελέτη, ο Δήμος θα εκτελέσει το έργο για να μπορούμε σε εκείνο το σημείο να επισκεπτόμαστε τα ευρήματα, τις αρχαιολογικές έρευνες που έχουν γίνει και τα αποτελέσματα που έχουν και να χαιρόμαστε εκείνα τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία υπάρχουν εκεί. Είναι άλλη μια τυπική περίπτωση συνεργασίας της Περιφέρειας με τον Δήμο και ο καθένας από την πλευρά του κάνει αυτό που χρειάζεται για να δώσουμε στους πολίτες και στην περιοχή μας μια ανάπτυξη και οικονομικά αλλά και κυρίως πολιτιστικά. Επειδή είπατε για τον πολιτισμό, νομίζω ότι έρχεται να προσθεθεί και ένα μουσείο μικρασιατών. Και αυτό σημαντικό.
Και αυτό ήταν ένα αίτημα πολλών ετών, γιατί στην Κόρινθο ήρθαν μετά την καταστροφή, τη Μικρασιατική καταστροφή, ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων, οι οποίοι σε άστιλες συνθήκες, χωρίς να έχουν παρά μόνο ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν οι ίδιοι, σταδιοδρόμησαν, έζησαν, ανέπτυξαν τις οικογένειές τους και την περιοχή, έφεραν μαζί τους σημαντικά κοιμήλια από τη Μικρά Ασία, τα οποία αυτή τη στιγμή φυλάσσονται σε αποθήκη του Δήμου, σε κτίριο του Δήμου, και πρέπει να αναδειχθούν. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι με προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια να πάρουμε το οικόπεδο το οποίο υπάρχει, να γίνει η παραχώρηση του οικοπέδου και ο Δήμος να χτίσει το Μουσείο των Μικρασιατών, όπου θα βάλουμε όλα αυτά τα σημαντικά κοιμήλια τα οποία υπάρχουν από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Και εδώ νομίζω ότι η σημαντική θα είναι η συνεισφορά του προγράμματος Αντώνης Τρίτζης. Και να έρθω έτσι κλείνοντας, γιατί υπάρχουν και μια σειρά από έργα οδοποιίας αλλά και διευθέτησης χυμάρων, που και αυτά είναι πολύ σημαντικά, γιατί αποτελούν υποδομές για το σήμερα και το αύριο της περιοχής. Είναι έργα υποδομών, είναι έργα τα οποία αντιμετωπίζουν τις ζημιές οι οποίες έγιναν από τις φωτιές και τις πλημμύρες στην περιοχή. Έχει γίνει κατανομή ανάμεσα στα έργα τα οποία θα κάνει η περιφέρεια, τα έργα τα οποία θα κάνει ο Δήμος, και προσπαθούμε με την συνεργασία που υπάρχει να τα ολοκληρώσουμε στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Θα γίνουν αγωγή ομβρίων, θα γίνουν παρεμβάσεις στους χυμάρους όπως αναφέρεται, και σημαντικά άλλα ακόμα έργα τα οποία θα μας επιτρέψουν να λέμε ότι σε μελλοντικές καταστροφές που μπορεί να ξανασυμβούν θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και δεν θα έχουμε επιπτώσεις στις κατοικίες, στους κατοίκους, και θα είμαστε πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα, τα οποία όπως βλέπετε το τελευταίο διάστημα είναι όλο και πιο συχνά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κύριε Δημαρχέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη παρέμβαση. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.